εισαγωγή. Το σημερινό μας κήρυγμα θα έχει ως θέμα μια μεγάλη αρετή και οπωσδήποτε η μεγαλύτερη αρετή της χριστιανοσύνης, που είναι η αγάπη, η χριστιανική αγάπη. Και θα αναφέρομαι για τη ζωή ενός μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, ο οποίος πράγματι εργάστηκε στη ζωή αυτή, την καλλιέργησε την αρετή αυτή και ανεδείχθη ένας μεγάλος κοινωνικός εργάτης. Και ο Άγιος αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο επικληθής ελεήμων. Πήρε τον τίτλο αυτό επειδή από μικρό παιδί είχε ανεπτυγμένη την καλοσύνη, την αγάπη μέσα στο σπίτι του. Επειδή συμπαραστάθηκε πάρα πολύ στους πονεμένους και κατατρεγμένους ανθρώπους, σκορπούσε πάντοτε την αγάπη, τη βοήθειά του την προσέφερε πρότυπα σε όποιον τη ζητούσε, και ως εκ τούτου επήρε αυτό το επίθετο, αυτό τον τιμητικό τίτλο, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευελίμων από την Εκκλησία μας. Το παιδί αυτό έτυχε μια πάρα πολύ χριστιανική ανατροφή από του γονεί του, οι οποίοι τον καθοδήγησαν από νεαρά ηλικία στον δρόμο χριστιανικό, και ως εκ τούτου δεν άρχισαν να φανούν οι καρποί αυτή τη αγία ανατροφή. Είχε το υπόδειγμα στην κοινωνία που ζούσε. Ήταν ένα ευθαρρυντωμένο παιδί κοντά στον δρόμο του Θεού και ήταν το κάφιο και το καμάρι των γονέων του, αλλά και ολόκληρη τη κοινωνία στην οποία ζούσε. Όταν μεγάλωσε, ευτύχησε να δημιουργήσει οικογένεια, να αποκτήσει και παιδιά. Πλην όμως, ή το θέλημα του Θεού να περάσει ορισμένες πάρα πολύ δύσκολες και σκληρές δοκιμασίες. Διότι εντός ολίγων ετών από το κάμα του έχασε την ερευνημένη του σύζυγο. Και ακόμα δεν είχε συνέλθει από το χτύπημα αυτό που θανάτου τη σύζυγου του, και τα παιδιά του ένα-ένα σαν καινούργια έφευγαν από τη ζωή αυτή για να πάνε να συναντήσουν την μητέρα του αυτού των ανθρώπων. Φανταστείτε τη σκληρή αυτή δοκιμασία που υπέμεινε ο Άγιος Ιωάννης. Πόνεσε πάρα πολύ, αλλά δεν λύγησε. Επεδόθηκε στον καλό αγώνα, έκανε μέτρα την καρδιά του και συνέχισε να ζει χριστιανικά. Προπαντός εξασκούσε την φιλανθρωπία σε μεγάλο βαθμό. Έτσι λοιπόν έγινε γνωστός σε όλη, όχι μόνο στην πόλη που μιλούσε, στην Αμαθούτα της Κύπρου, γιατί ήταν μια πόλη αρχαία, αλλά σε λίγο καιρό η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη την Κύπρο, μέχρι που έφτασε και στην αυτή την πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, την Κωνσταντινούπολη. Και όταν μιλούσαν και τον Ιωάννη, μιλούσαν για ένα μεγάλο φιλάνθρωπο της Αυτοκρατορίας, τον Ιωάννη. Κάποτε συνέβη να χειρέψει τη θέση του Πατριάρχου στην Αλεξάνδρεια και όλοι κλήρος και λαός επιζητούσαν τον άξιο διαδρόμο.
επέμεινε να αναλάβει ο Ιωάννης Πατριάρχης της Αλεξανδρίας. Εκείνος βέβαια δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αναλάβει αυτή την υπεύθυνη και υψηλή θέση του μεγάλου τμήματος του Ορθοδοξίου της Εκκλησίας, λέγοντας ότι δεν είμαι άξιος για αυτή τη μεγάλη τιμή. Πλην όμως όταν είδε πρώτα και ο ίδιος ο Αυτοκράτορος επέμεινε, ο κλήρος και ο λαός, τότε κατάλαβε ότι ήταν θέλημα Θεού να αναλάβει το μεγάλο αυτό εκκλησιαστικό αξίωμα και έτσι στο τέλος δέχτηκε να γίνει Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και τότε φάνηκε κάποιοι μεγάλες δραπές ο Αγίος Ανδρός. Προπαντός, η αγάπη, η φιλανθρωπία την οποία, η οποία τον διέπαιρνε από μικρό παιδί όπως είπαμε. Αμέσως μόλις ανέλαβε ο Πατριάρχης, κάλεσε όλους τους ιερείς της Αλεξανδρίας, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι και αρμόδιοι για τους φτωχούς της πόλης, και τους είπε: θέλω να μου γράψετε σε κάποιο χαρτί όλους τους κυρίους οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη της Αλεξανδρίας, τους οποίους πρέπει να υπηρετήσω με ταπείνωση και σεβασμό. Βέβαια, όταν άκουσαν αυτά τα λόγια οι ιερείς, απόρρισαν. Δεν ήξεραν τι εννοούσε. Και τότε ο Ιωάννης, ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας, τους είπε ότι όταν λέγω κυρίους και εννοώ τους στόχους, τους έχοντας απόλυτο ανάγκη. Αυτή είναι η κύριοι τους οποίους καλούμε να υπηρετήσω, εάν θέλω να είμαι πράγματι και εγώ ένας γνήσιος λόγος του Θεού. Αμέσως οι ιερείς έσπευσαν να εκπληρώσουν αυτή την επιθυμία του Πατριάρχου και τόσο λίγο του καιρού συγκέντρωσαν έναν κατάλογο από ονόματα φτωχών που είχαν απόλυτη ανάγκη οικονομικής και άλλης βοήθειας που έφτανε στον αριθμό των 7.500. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 7.500 φτωχοί, συντηρούνταν και ενισχύονταν οικονομικά από τον Ιωάννη, τον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας. Αλλά όχι μόνο αυτό. Η αγάπη του εστρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Ακόμα και ερευνητούς σε βοήθηση. Με αποτέλεσμα να τον αγαπήσουν και αυτοί και να επιστρέψουν πάλι πίσω στην ορθόδοξη πίστη. Όταν μάλιστα οι Πέρσες έκαναν εισβολή στην Ιρακινή χώρα, τη Συρία, με μεγάλη και πρωτοφανή αγριότητα και βαρβαρότητα, τότε από την γειτονική αυτή χώρα μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο γερεύοντας ένα καταφύγιο πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι πρόσφυγες. Όλους αυτούς τους αγκάλισε ο Πατριάρχης της αγάπης και της ελεημοσύνης, τους στήριξε, τους παρηγόρησε και όχι μόνο αυτό, αλλά τους περιποιήθηκε, τους τακτοποίησε και έτσι οι άνθρωποι αυτοί, γλιτώνοντας από τον βαρβαρότητα των πλησών, είδαν στο πρόσωπο του Αγίου αυτού Ανδρός την αγάπη, την πραγματική και την καλοσύνη. Και μάλιστα η πραγματικότητα που ήταν εκμάλωτη και με τον τρόπο αυτό τους έφερε και πάλι, τους γλίτωσε και τους έδωσε την δυνατότητα να ζουν σαν χριστιανοί και ελεύθεροι. Τι να πει κανείς για το πολύ πλευρό έργο του Αγίου αυτού Ανδρός. Σε όλους προσέφερε. Έδινε τα πάντα από την περιουσία του. Πρέπει να πούμε ότι ήταν κάτι για το πολύ ευκατάστατη με πλούσια ηλικία, αλλά την διαπέρασε και αυτό. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Σε σημείο που να ζει σαν ένας από τους τελευταίους φτωχούς.
Όταν μάλιστα κάποιος πλούσιος έτυχε να δει το δωμάτιό του που ήταν λιτό και απέριτο, τόσο πολύ συγκλονίστηκε από αυτό το γεγονός, ώστε πήγε και αγόρασε για τον Πατριάρχη ένα ακριβό και πολυτελές πάπλωμα για να σκεπάζει. Με την παράκληση να το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Πατριάρχης, διότι αν αρρωστούσε ο Πατριάρχης, θα υπέφερε όχι μόνο η Εκκλησία, αλλά και οι φτωχοί τους οποίους συντηρούσε. Ο Πατριάρχης το δέχτηκε, αφού ευχαρίστησε τον πλούσιο αυτό, αλλά όταν το βράδυ πήγε να σκεπαστεί με αυτό το πολύτιμο πάπλο, δεν αισθανόταν καθόλου άνετα, διότι σκέφτεται ότι αυτή τη στιγμή που εγώ είμαι σκεπασμένος με αυτό το πολύτιμο πάπλωμα, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, αδελφοί μου, παιδιά μου πνευματικά, τα οποία κρυώνουν και υποφέρουν. Γι' αυτό την άλλη μέρα έστειλε και το πούλησε και με τα χρήματα αγόρασε πάρα πολλά σκεπάσματα, τα οποία έδωσε στους φτωχούς. Τώρα, κατά μια άλλη εκδοχή, αναφέρεται το εξής, ότι όταν το πούλησε ο Πατριάρχης το πάπλωμα, το αντελήφθη ο πλούσιος και πήγε και το ξανααγόρασε και το πήγε στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης πάλι με τη σειρά του το ξαναπούλησε και αυτό γινόταν συνέχεια. Και χαριτολογώντας, ο Πατριάρχης είπε κάποτε να δούμε ποιος από τους δυο μας θα κουραστεί. Ο ένας να το πουλάει και ο άλλος να το αγοράζει. Αλλά τελικά πίστηκε ο πλούσιος, διότι του είπε ο Πατριάρχης ότι είναι σωστό ο πατέρας να κοιμάται ήσυχος τη στιγμή που υποφέρουν τα παιδιά του. Γι' αυτό λοιπόν άσε με να το κανονίσω εγώ το ζήτημα όπως νομίζω, διότι δεν ανέχομαι εγώ να είμαι μέσα στα ζεστά μου σκεπάσματα, ενώ άλλα παιδιά μου να κρυώνουν από την ανέχεια και το κρύο. Αυτό είναι ένα δείγμα της μεγάλης ευαισθησίας που είχε ο Άγιος ο άνθρωπος και πόσο ανεπτυγμένη είχε την αρετή της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Αυτή την αρετή την εξίσχυσε μέχρι το τέλος της ζωής του, φωτίζοντας με την αρετή αυτή και τις υπόλοιπες βέβαια αρετές που είχε και κοσμούσαν την προσωπικότητά του, φωτίζοντας τη ζωή του και το περιβάλλον του. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον ανεχείριξε Άγιο και του έδωσε αυτό το τιμητικό, όπως είπαμε, επίθετο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Αναφέραμε αυτό λοιπόν, αυτό βίο φιλανθρώπου, για να μιλήσουμε για τη μεγάλη αυτή αρετή που είναι η αγάπη. Καταρχήν, να πούμε μερικά γνωρίσματα της αγάπης αυτής που είχε ο Άγιος Ιωάννης. Ήταν μια αρετή που δεν την απέκτησε όταν έγινε Πατριάρχης, αλλά την είχε από μικρό παιδί. Και μάλιστα όταν έγινε Πατριάρχης, αυτή την αρετή την είχε στην πρώτη θέση. Είχε προτεραιότητα στη ζωή του. Ενώ είχε και άλλες δουλειές και άλλα καθήκοντα, περισσότερο έδινε σημασία στο πώς θα γίνει ευεργετικός και φιλάνθρωπος προς τους άλλους. Ένα άλλο γνώρισμα της γνήσιας αυτής της χριστιανικής αρετής ήταν ότι ό,τι έκανε, το έκανε αθόρυβα. Δεν επεδίωκε τη δημοσιότητα. Δεν επεδίωκε τον έπαινο των ανθρώπων. Και αυτό είναι πράγματι χαρακτηριστικό γνώρισμα της χριστιανικής αγάπης. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ταπεινά, κρυφά, αθόρυβα. Όπως είχε πει και ο Χριστός, όταν λέει ποινή σε ελεημοσύνη, μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιή η δεξιά σου. Για να είναι ευάρεστη αυτή η πράξη στο Θεό. Επίσης, η αγάπη του, η χριστιανική, ένα άλλο γνώρισμα που είχε, δεν είχε αποκλειστικότητα. Δηλαδή, απλωνόταν σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους.
τους αλλόδισκους, τους αιρετικούς και τους σκλάβων εν τη αγάπη με αποκτήσμα να γίνονται χριστιανοί, να σπάζονται την Ορθοδοξία. Και αυτό ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεγάλης αυτής αρετής που είναι η κορονίδα των αρετών. Πρέπει λοιπόν μετά από αυτά τα οποία είπαμε και εμείς να αναλογιστούμε πόσο μεγάλη αξία έχει η αρετή αυτή και πώς πρέπει να μιμηθούμε κι εμείς τον Άγιο αυτό της ελεημοσύνης και της αγάπης. Καταρχήν πρέπει να εμπνευστούμε την αγάπη και θα την εμπνευστούμε αναφέροντας μέσα στο μυαλό μας ανθρώπους οι οποίοι την εξίσχυσαν την αγάπη κατά καιρούς. Μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλούς, αλλά και πρόσφατα στην πατρίδα μας έχουμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα, όπως στην κατοχή μερικοί φοιτητές οι οποίοι βοηθούσαν σε συσίτια που έκαναν τους αναξιοπαθούντας ή δούλευαν σαν απλοί εργάτες για να κτίσουν σπίτια, οικισμούς για τους τοχούς. Ένα άλλο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε για κάποιον αξιωματικό, ο οποίος προκειμένου να εκραγεί κάποια βόμβα που θα σκότωνε τους στρατιώτες του, έπεσε ο ίδιος επάνω στη βόμβα και σκοτώθηκε ο ίδιος για να γλιτώσουν οι στρατιώτες του. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα χριστιανικής αγάπης που φτάνει μέχρι την αυτοθυσία. Εξάλλου η αγάπη ζητάει θυσίες πάντα. Και το μέγα βέβαια παράδειγμα που ξεπερνάει τα πάντα είναι η αγάπη του Θεού μας, του Χριστού μας, ο οποίος θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό, έχησε το αίμα του για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Κινούμενος πάντοτε από αγάπη. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι ούτω ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του μονογενή, ή να πάσω πιστεύω ότι σε αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Αυτή η αγάπη είναι το αποκορύφωμα που φτάνει μέχρι τη σταυρική θυσία. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική και γνήσια αρετή της αγάπης. Η ανιδιοτελής, χωρίς συμφέροντα, χωρίς υπολογισμούς. Να μην αγαπάμε κάποιον γιατί τον έχουμε ανάγκη, γιατί αποβλέπουμε σε κάτι. Να απλώνεται η αγάπη μας σε όλους τους ανθρώπους, να τους αγαπούμε, χωρίς να περιμένουμε ανταλλάγματα, γιατί αυτός που αγαπάει δεν περιμένει ανταλλάγματα. Όταν αντιμετωπίζουμε την άρνηση, την αχαριστία, εμείς θα πρέπει να μένουμε εκεί πιστοί, έχοντες ως υπόδειγμα τον Κύριό μας, ο οποίος μας αγάπησε πρώτος, χωρίς να το αξίζουμε. Ήμασταν εχθροί του Θεού. Από την αμαρτία της, την παράνομη ζωή που κάναμε και όμως εκείνος μας αγάπησε έτσι όπως ήμασταν, με τις αμαρτίες μας και τα πάθη μας και τα λατώματά μας και έφτασε μέχρι του Σταυρού να θυσιάσει τη ζωή του. Ας γίνουμε λοιπόν κι εμείς εργάτε της αγάπης. Διότι, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του, εκεί που αποτελεί αυτή η επιστολή έναν ύμνο εξαίρετο ύμνο της αγάπης, οτιδήποτε κάνουμε, εάν δεν έχουμε αγάπη, είμαστε τίποτα. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων εδώ και των αγγέλων αγάπη δεν έχουν, γέμονα χαλκός οικών ή κύμβαλων αναδάθουν. Ακόμα λέει και αν όλη μου την περιουσία, ακόμα και όταν παραδώσω το σώμα μου στη φωτιά, ακόμα και αν έχω πίστη που να μετακινώ βουνά, εάν δεν έχω αγάπη, αν όλα αυτά τα κάνω κινούμενος από αγάπη ξενική, δεν κάνω τίποτα, είμαι μηδέν. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλη αξία έχει η αγάπη, η χριστιανική όμως αγάπη, όχι αυτή την οποία νομίζει ο κόσμος. Γιατί μας λέγει το Ευαγγέλιο, εάν αγαπάμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, δεν κάνουμε τίποτα το σπουδαίο. Σκοπός είναι να αγαπάμε όλο τον κόσμο.
Βέβαια δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και παράδειγμα έχουμε τους Αγίους, οι οποίοι με το παράδειγμά τους, με τη ζωή τους, μας δεικνύουν ότι μπορεί ο άνθρωπος να κατορθώσει αυτό. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο μπορούν να γίνουν. Δεν είναι απραγματοποιητά. Έτσι λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε κάποιοι και εμείς και διασώτες αυτής της μεγάλης αδερφής, διότι η αδερφή θα μας ανοίξει τον παράδεισο. Η αδερφή αυτή, διότι ο Θεός αγάπη εστί, όπως λέει ο Άγιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Με την αγάπη κερδίζουμε τον κόσμο. Πρέπει να μάθουμε να μιλούμε τη γλώσσα της αγάπης, που είναι παγκόσμια γλώσσα. Οπουδήποτε και να πάμε, όταν δείξουμε αγάπη, εχμαλωτίζουμε τον άλλον. Τον αφοπλίζουμε, τον κάνουμε δικό μας, τον κατακτούμε. Η αγάπη είναι το στολίδι της ζωής. Και κάποιος είπε ότι όσα διαμάδια λέει και αν έχει ο κόσμος, όσα μαργαριτάρια πολύτιμα και αν κρύβει ο βυθός της θάλασσας, ένα και μόνο δάκρυ, όταν χύσει κανείς από αγάπη για τον άλλον, έχει μεγαλύτερη αξία από όλα αυτά. Ας μιμηθούμε λοιπόν τους Αγίους μας, που εξίσθησαν σε μεγάλο βαθμό αυτή τη μεγάλη αρετή, και προπαντός να μην μας διαφέρει το παράδειγμα του Χριστού μας, ο οποίος από αγάπη για μας τους ανθρώπους ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Το άλλο. Πώς θα αναγραφούν. Ωραία, καλή.